Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τις Πανελλήνιες του 2023, ειδικότερα μέσω ειδικής εφαρμογής και πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα πρώτα γράμματα από το επώνυμο, το όνομα πατέρα και το όνομα μητέρας με κεφαλαία, οι υποψήφοι πληροφορήθηκαν τις επιδόσεις τους. Ως ήθιστες στους στίχους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ όλης της χώρας, αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες και με τον κωδικό του κάθε υποψήφιου και τους βαθμούς που πήρε αναμάθημα. Παραλάβαμε εδώ στη Διεύθυνση τα πακέτα με τα αποκόμματα των τετραδίων, τα παραδώσαμε στους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Στη συνέχεια, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, σε συνεδρίαση του Συλλόγου, προέβησαν σε έλεγχο των αριθμητικών δεδομένων με βάση τα αποκόμματα και τις μηχανογραφικές καταστάσεις τις οποίες έλαβαν ηλεκτρονικά. Οι περισσότεροι υποψήφοι έλαβαν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον είχαν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης. Οι μαθητές έλαβαν με SMS στο κινητό τους τα αποτελέσματα, δηλαδή τις βαθμολογίες που έγραψαν στα τέσσερα μαθήματα. Παράλληλα υπάρχει σχετικό σύνδεσμος στο Υπουργείο Παιδείας από τον οποίο μπορούσαν να ενημερωθούν τα βαθμολογικά στοιχεία. Πάντως, σε σχέση με πέρυσι, δεν παρουσιάστηκαν αλλαγές στον αριθμό των υποψηφίων στις πανελλαδικές και δεν καταγράφηκε μείωση του αριθμού των υποψηφίων. Ωστόσο, από το Σεπτέμβριο θα διαφανεί πόσοι από τους υποψήφιους θα εισαχθούν στις σχολές επιλογής τους ή θα προτιμήσουν τη φυγή τους στο εξωτερικό. Στηριζόμαστε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας ότι οι βάσεις θα κυμανθούν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα και σε κάποιες σχολές μία μικρή μείωση τόσο των βάσεων. Φέτος αυτοί που μετήχαν στις εξετάσεις δεν περισσότεροι από πέρυσι, αν έχετε κάποια εικόνα χοντρικά? Όχι, περίπου στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν. Γιατί πολλά παιδιά δεν πάνε καν να δώσουν εξετάσεις και πηγαίνουν στο εξωτερικό, ας πούμε, δουλεύουν κάποια σχολή. Είναι πάρα πολύ μικρή η αυξομείωση. Ελάχιστη. Είναι γεγονός όμως ότι όπως και πέρυσι, δηλαδή σχεδόν ο ίδιος αριθμός παιδιών θα φύγει για το εξωτερικό. Δεν θα μπουν στη διαδικασία καν των πανελλαδικών εξετάσεων.